ακριβώς αρχίζει το match? Τρεις αγαπητοί Ελένη. Εγώ είμαι αλίστος. Γιατί πρέπει να δω από ελομόνια? Γιατί είναι υποχρεωτικό, ρε νέο. Άλλωστε το γράφει ξεκάθαρα μέσα στο καταστατικό του κόμματος. Σε ποιος έβαλε έτσι πρόνοια μέσα στο καταστατικό του κόμματος? Εγώ. Αλλά είναι το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι θα ασχίσουμε το απολύγιο Europa League. Πάμε όλοι μαζί. Ομόνια. Αιώνια. Ομόνια. Αιώνια. Και παιδιά, πραγματικά τον ντέρπι σήμερα είναι σαν να γίνει ντέρπι Δύση Αγγέλ για τις εκλογές που έρχονται στις γιορτές βουλευτικές. Πράγματι, οι σύντροφοι, και όπως η Ομόνια έχει πολλά χρόνια να κερδίσει το πρωτάθλημα, έτσι και το Αγγέλ έχει πολλά χρόνια να βγει πρώτον κόμμα στη Βουλή. Ναι, ρε παιδιά, τι σύμπτωση, ε! Ενώ ο Αποέλ και ο Συναγερμός έχει κάμποσα χρόνια που τα κερδίζουν όλα. Πρωταθλήματα, κύπελα, τις προεδρικές. Ναι, ναι. Παιδιά, πείτε μου, ο Μπεμπέ είναι στο αρχηγό σχήμα της ομάδας? Είναι τα οι προέδροι των σωματείων μοιάζουν πάρα πολλά στους προέδρους των κομμάτων. Ας πούμε για παράδειγμα, ο δικός μας ο Σεραφείμ είναι ο ίδιος φτιστός ο άντρος. Είναι μετριόφρο, χαμηλόντο, απλός άνθρωπος και παίζει πάντα αμυντικά. Πείτε μου ρε παιδιά, ο Μπεμπέ είναι στην εντεκάδα. Και ο πρόεδρος του Αποέλ ο Μανιταράς, εμπονιρών κρυφάλου που είσαι, σαν το φούλι. Και παίζει πάντα επίθεση. Δημήτρη μου, πέ μου, να κερδίσουμε λέει σήμερα. Αχ, δεν κερδίσουμε σύντροφοι. Καληνύχτα πρωτάθλημα, μη σας πω και καληνύχτα εκλογές. Εστιάγει. Άντρε μου, μέρα έχουν εστιά, θα τους σύσουμε τους λαστιχαρίες. Θα τους βάλουμε δύο ή... Άρκεψε, άρκεψε. Θα βάλει μαζί. Αμόνια! Αιώνια! Αμόνια! Αιώνια! Αμόνια! Αιώνια! Αμόνια! Αιώνια! Ανδρέα, ξύπνα, άκουσα έναν παράξενο θόρυβο. Δεν θόρυβο. Νομίζω κάποιος προσπαθεί να ανοίξει το παράθυρο του μπάνιου. Να γιάσει το χέρι του ανθρώπου, έχει δυο μήνες που έχω μάθει να ανοίξω και μαγκωμένο. Είμαι εδώ. Γιατί ρε παιδιά, να σπάσεις τον Εφραίμ και άμε ρε παιδιά. Τι θα κάνουμε τώρα. Εφάμε το μούχτι γόντα νέτ. Άρα τι θα κάνουμε τώρα. Άντρα μου, μένες εις 9 σου. Πάμε όλοι μαζί. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάρτε ρε λιμπιές. Πάρε φιέ τους. Έκατσε μας την ο Εφραίμ ο μισθοφόρος. Πειράζει ρε παιδιά, πειράζει. Μη σίγουρα μπορούμε να αντισταθούμε. Ρε, αλλά πάμε όλοι μαζί να υποστηρίξουμε ξανά. Δεν πειράζει. Όχι γάντα. Του το βλάφτει και πειράζει. Εν το δεύτερο να ευλογημένα. Επίεν το πρωτάθλημα σύντροφοι, επίεν. Δεν πειράζει ρε παιδιά. Άλλων εκλογές κι άλλων πρωτάθλημα, ναι, ναι. Επιστέψαμε και εμείς στον Ιεραν Παραγία μου. Να μέλα μας ευκάμεν και σάρπες που είστε αρμάτκα. Είμαστε αγκλειωμένοι μέσα ευκαιρία. Είναι μπορώ ρε παιδιά. Τώρα να φωνάζει ο κόσμος. Να παραλυθεί ο Σεραφείμ. Σίγουρα να ζητούν εκλογές, σίγουρα. Τι εννοείται αγαπητοί συντρόφοι, δηλαδή. Αν χάσουμε και στις εκλογές. Να μου πουν και εμένα παραιτηθώ από το κόμμα. Περιμένετε ένα λεπτό, σύντροφοι. Κάτι φωνάζει ο κόσμος. Τι φωνάζει ο κόσμος? Μείνε για πάντα. Μείνε για πάντα, Σεραφή. Με τι φωνάζουν? Μάνα μου, ο πράσινος λαός συμπαραστέκεται στον ηγέτη του. Τούτε στις δύσκολες στιγμές, μα είδατε τι κόσμο έχουμε. Ευτυχώ, ρε παιδιά. Παιδιά από ελίστες που φωνάζουν. Ούψ. Μπράβο, ανωτερότητα.